G7, όπου στη θέση του Ομπάμα θα είναι ο Τραμπ, στη θέση του Κάμερον θα είναι μία May με το Brexit, ενδεχομένως στη θέση του Ολάντ Λεπέν ή Φιλιών, στη θέση του Ρέντσι Μπέπε Γκρίλο, λίγο Jurassic Park δηλαδή, το G7 το διευθυντή του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι. Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς προφανώς, αλλά θυμόμαστε και την παλιά Κινέζικη παροιμία, όπου η ευχή να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς ήταν η χειρότερη κατάρα. Γιατί ενδιαφέροντες καιροί ήταν συνώνυμο πολέμων, χάος και επαναστάσεων. Και επαναστάσεων, βέβαια, γι' αυτό και ο Μάου το αντέστρεψε μετά και είπε μεγάλη αναταραχή παγκόσμια κατάσταση, αλλά από ό,τι ξέρω εδώ δεν είμαστε και πολύ μαγικοί. Γι' αυτό θα έλεγα να βλέπουμε τα πράγματα καταρχήν με μια πολιτική ψυχραιμία και συναισθηματική αποστασιοποίηση και κυρίως το πρώτο που πρέπει να προφυλαχθούμε είναι να προβάλλουμε τις δικές μας διαμάχες, ξέρω εγώ, και αυτά στους κόλπους ενός κομματιού της αριστεράς, στην παγκόσμια σκηνή και να παίρνουμε θέση με βάση αυτό, το αντίθετο πρέπει να γίνει, να δούμε την πραγματικότητα με όσο γίνεται πιο ρεαλιστικό μάτι. Γιατί μόνο η αλήθεια είναι επαναστατική. Δεύτερον, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι δύσκολο. Και ότι η πραγματικότητα ενδεχομένως ξεπερνάει τις αναλυτικές μας δυνατότητες και τα αναλυτικά μας εργαλεία. Οι αλλαγές που γίνονται είναι πολύ ομιχλώδεις και η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Η κατάσταση και στους κυρίαρχους κύκλους, στο βαθύ κράτος των κυρίαρχων υπηρεαλιστικών κρατών, είναι πολύ αντιφατική. Όπως είναι και στις λαϊκές μάδες από την άλλη πλευρά, που αντικρουόμενες δυνάμεις, υποχθόνιες δυνάμεις στα βάθη των λαϊκών συνειδήσεων, αναμετρώνται χωρίς να έχει κατασταλάξει η κατάσταση προς τα που θα πάει. Αλλά να μείνουμε στην Αμερική. Μιλήσαμε για σοκ με την νίκη του Τραμπ, για την οποία καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι ήταν ήττα της Κλίντον και του συστήματος που αυτή εξέφραζε και λιγότερο νίκη του Τραμπ. Ενώ ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από την νίκη, για παράδειγμα, του Ρίγκαν, ενός άλλου καθαρά αντιδραστικού, ας πούμε, όσο γίνεται περισσότερο πολιτικού, που έπαιξε τεράστιο ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, αυτή η νίκη, όχι ο ίδιος ο Ρίγκαν κατά ανάγκη, αλλά οι δυνάμεις που έφερε. Αυτή ήταν μια εποχιακή στροφή για τα δεδομένα του παγκόσμιου συστήματος. Όχι βέβαια πως ο υπεραλισμός ο Αμερικάνικος, είτε με τον Κάρτερ είτε με τον Ρίγκαν, άλλαζε ποιότητα, ας πούμε έτσι. Αλλά σηματοδοτούσε η νίκη του Ρίγκαν τη στροφή σε ένα τελείως διαφορετικό και καθεστώς εσωτερικής συσσόρευσης του κεφαλαίου, από τον Κενσιανισμό στον νεοφιλελευθερισμό, και μια καινούργια κατάσταση σε σχέση με τη διεθνή πολιτική και τις διεθνές συμμαχίες της Αμερικής. Από την πολιτική της ύφεσης, με την μπλοκ της Σοβιετικής Ένωσης τότε, σε μια πολιτική σκληρής υπερελιστικής αντεπίθεσης με στόχο την ανατροπή. Και αυτή η νίκη, αυτό το ρεύμα, τον εφιλελεύθερο και η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, όπως έλεγε τότε η ταινία του Hollywood και ο πόλεμος των άστρων, αυτό το ρεύμα είχε προετοιμαστεί από δεκαετίες πριν, από το κύκλο του Μον Πελερένο που γίνεται τώρα διαπραγματεύσεις για την Κύπρο, έτσι, που ήταν το πρώτο επιτελείο του νεοφιλελευθερισμού, Χάγκεκ κλπ. Από την καμπάνια του Goldwater στη δεκαετία του 60, ανεξάρτητα κατά αυτοίθηκες εκλογές, κατά παραπρόθηκες εκλογές, στα πανεπιστήμια ο νεοφιλελευθερισμός είχε αρχίσει να γίνεται κυρίαρχο ρεύμα. Θέλω να πω πως η μάχη της ιδεολογικής ηγεμονίας είχε πια κερδιθεί από το καινούριο επιθετικό νεοφιλελεύθερο ρεύμα. Ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με την περίπτωση του Τραμπ. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι έχουμε μια καινούργια ηγεμονία και ένα καινούργιο μοντέλο καπιταλιστικής σώρευσης και διεθνών συμμαχιών που έχει προτείνει ο εκλεγμένος πρόεδρος. Έχασε η Κλίντον διότι ήταν σε μια Αμερική που διψούσε για αλλαγή, για προφανείς μάλλον λόγους. Η κρίση του 2008, οι προδομένες ελπίδες που είχαν μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων από την νίκη του Ομπάμα. Ο κόσμος έβλεπε ότι στην κρίση πληρώνουμε εμείς τα βάρη για να διασωθούν οι τράπεζες, κάνουμε εμείς τις θυσίες στην κρίση και στην ανάκαμψη μετά αυτοί μοιράζονται τα κέρδη πάλι
Και το μέσο εισόδημα στην Αμερική, όπως ξέρετε, σήμερα είναι στα βάθη μάλλον της δεκαετίας του 70. Της δεκαετίας του 70, 40 χρόνια πίσω δηλαδή, έχει πάει το μέσο εισόδημα και τα κατώτερα στρώματα ακόμα παρακάτω. Σε μια Αμερική λοιπόν που διψούσε για αλλαγή, η Κλίντον ήταν όσο πιο κατεστημένο πεθαίνει από αυτό. Δηλαδή ήταν η Wall Street προσωποποιημένη, η ίδια ήταν 8 χρόνια, μου φαίνεται, ή 6 χρόνια, κάτι τέτοιο. Στο διοικητικό συμβούλιο, αμοιβόμενη βέβαια τη Walmart. Walmart, θα έχετε διαβάσει, θα έχετε δει, είναι ό,τι πιο κανιβαλικό για τι αμερικάνικε εργασιακέ σχέσει. Πιο φωνικέ στην κυριολεξία εργασιακέ σχέσει, το πρότυπό τη είναι η Walmart. Η στροφή από τον παλιό κόσμο στο καινούριο είναι από την General Motors στη Walmart στην Αμερική. Αυτή λοιπόν εκεί ήταν αμοιβόμενο τέλεχο εκεί, τη JP Morgan, $225,000 τη έδινε η JP Morgan για κάθε ομιλία τη. Ήταν ο άντρας της, η δυναστεία Κλίντον τέλος πάντων, που είχε φτιάξει όλη την ιστορία της παγκοσμιοποίησης δεκαετία του 90, είχε καταργήσει τους προοδευτικούς νόμους, στα αστικά πλαίσια βέβαια του New Deal για το διαχωρισμό των επενδυτικών τραπεζών για να περιορίσει τη χρηματιστική κερδοσκοπία τέλος πάντων. Και ήταν βέβαια και τελείως γεράκι στην εξωτερική πολιτική, έτσι. Δηλαδή, ήθελε πόλεμο στη Συρία ακόμα πιο βαρύ, βομβαρδισμό ξέρω εγώ του Άσαντ. Γι' αυτό υποστηριζόταν και από όλους τους νεοσυντηρητικούς της εποχής Bush, έτσι. Όλοι σχεδόν, δηλαδή τον Λίζα Ράις, Κόλιν Πάουελ, Πολ Γουλφοβιτς και όλοι αυτοί, από τον πόλεμο του Ιράκ που τους ξέρουμε, υποστήριζαν την Κλίντον. Αυτό είναι που κατέρευσε τις εκλογές, αν και ο Τραμπ σε καμιά περίπτωση, όπως είπα και πριν, δεν εκφράζει μια καινούργια συνεκτική αστική ηγεμονία. Πρώτα απ' όλα τις έχασε τις εκλογές σε ψήφους, έτσι. Σήμερα, με τα μέχρι στιγμής καταμέτρηση που δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως, ποτέ να τελειώσει, η Κλίντον είναι μπροστά 2 εκατομμύρια ψήφους. 2 εκατομμύρια, ή ποσοστό 1,5%. Με 1,5% κρίνονταν πολλές εκλογές άλλες φορές, έτσι. Και σε πολλές πολιτείες που ήταν και κρίσιμες για το τελικό αποτέλεσμα, όπως Μίσιγκαν, Wisconsin, Πενσιλβάνια, που ήταν παραδοσιακά δημοκρατικές τα τελευταία 30 χρόνια και που είχαν μεγάλο όγκο της λευκής βιομηχανικής εργατικής τάξης, η διαφορά ήταν οριακή, από 0,2% έως 1,2%. Επομένως δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Τραμπ ήρθε στην εξουσία καβάλα σε ένα δυναμικό καινούριο ρεύμα, εισέπραξε την απογοήτευση από την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων. Το άλλο που πρέπει να δούμε, πιστεύω, είναι ότι είναι υπερβολικές τουλάχιστον οι απόψεις που βλέπουν τον Τραμπ σαν νεοφασιστικό φαινόμενο. Και κατά κάποιο τρόπο, άμα το δεις έτσι, πας και στη λογική αντιφασιστικών μετόπων, ξέρω εγώ, ότι όλοι για να εμποδίσουμε αυτό το καινούργιο φασισμό που έρχεται. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία που τον υποστήριξαν, ασφαλώς. Τα οποία έκανε προσπάθεια να πάρει αποστάσεις και πριν και μετά τις εκλογές, που τους κλάν. Αυτοί που πήγανε σε ένα εστιατόριο στην Άστρο και φωνάζανε Χάιλ, Χάιλ Νίκη, Χάιλ ο Τραμπ, ξέρω εγώ και τέτοια, υπήρξαν τέτοια κομμάτια. Σαφώς. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το ρεύμα του Τραμπ, το ίδιο εξέφραζε ένα μαζικό λαϊκό κίνημα που ήταν ο ναζισμός και ο φασισμός, με σαφέστατα αντεπαναστατικά, απάνθρωπα χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ, όπως ξέρετε, καταρχήν ο ίδιος ήταν ένας πολιτικός καιροσκόπος, outsider του συστήματος, δηλαδή παρότι ο ίδιος ήταν αστός, μεγάλο αστός έτσι, και μάλιστα στα πούπουλα μεγαλωμένος. Τρίτη γενιά ήταν η επιχείρηση. Η μάνα του είχε αρχίσει, η γιαγιά του είχε αρχίσει, ο πατέρας του συνέχισε. Ήταν δηλαδή την αστική τάξη της Αμερικής, κυρίως βέβαια εσωτερικά προσανατολισμένη, όχι μόνο και διεθνώς, αλλά κυρίως εσωτερικά προσανατολισμένη στην Αμερική. Ήταν ένας μεγάλο αστός, αλλά ήταν ένας τελείως outsider στο πολιτικό σύστημα της Αμερικής. Δεν είχε εκλεγεί ποτέ πουθενά. Δεν είχε ανακατευτεί ποτέ με την πολιτική. Είχε αλλάξει 7 φορές κομματική ταυτότητα μεταξύ άλλων ήταν δημοκρατικός, άλλων ρεπουμπλικάνος, άλλων ανεξάρτητος και πάλι δημοκρατικός κλπ. Τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ήταν πολιτάρι με τους Κλίντον και χρηματοδότης της Χίλαρη Κλίντον όταν βγήκε γερουσιαστής το 2003. Και μάλιστα ήταν αυτός που τους έφερε τους Κλίντον όταν φύγανε από την Ουάσιγκτον στην μεταβαστική κοινωνία της Νέας Υόρκης μέσω των γηπέδων κόσμου που είχε. Θέλω να σας πω ότι ήταν ένας πολιτικός χαμηλέοντας.
ο οποίος βρήκε τους Ρεπουμπλικάνους σε κρίση, μετά τις απανοτές ήττες από τον Ομπάμα, και, και το βρήκε σαν ένα άδειο κέλυφο στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο θα μπορούσε να χτίσει το θαλάμι του και να εξαπολύσει την στρατεία. Οι πολιτικές τους θέσεις για σειρά θεμάτων, βεβαίως σε πολλά θέματα ήταν ακροδεξιές, ειδικά σε θέματα κοινωνικά, κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή ο μισογυνισμός του, ο σεξισμός του, εντάξει ήταν και χιδαίος τύπος και παλιάτσος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι δεν πάνε να πει ότι δεν είναι επικίνδυνα αυτά που λέει επειδή είναι παλιάτσος, έτσι. Η θέση για τους μουσουλμάνους, για το τείχος των μεταναστών, όλα, σε όλα αυτά τα ζητήματα, στα οποία όμως και αυτά από πολιτικό καιροσκοπισμό κυρίως σύρθηκε σε αυτές τις θέσεις, όχι πως το κάνουν λιγότερο επικίνδυνο, διότι ως bon vivant, ας πούμε, της Νέας Υόρκης και κοσμοπολίτης αστός και αυτός, στην προηγούμενη περίοδο είχε πάρει θέσεις υπέρ των αμπλώσεων, υπέρ των γάμων ομοφυλοφίλων, υπέρ, πώς να πούμε, ήταν δηλαδή από τη βαθιά δεξιά της Αμερικής ποτέ. Και σε σειρά άλλων θέσεων, όπως για τα θέματα της παγκοσμιοποίησης, ότι θα φύγει από την TTP, πράγμα που το έκανα ήδη, υπό την πρώτη μέρα που θα φεύγει η Αμερική από την TTP. Τη μεγάλη συμφωνία δηλαδή για ελεύθερη ζώνη του Ειρηνικού Ωκεανού, που ετοίμαζε ο Ομπάμα και την είχαν ήδη υπογράψει, ετοιμαζόταν να την κυρώσουν, που είχε στόχο να απομονώσει την Κίνα βασικά και να εξυπηρετήσει βεβαίως τα αμερικάνικα συμφέροντα μαζί με η Ιαπωνία, Αυστραλία και το καθεξής. Την TTIP με την Ευρώπη, επίσης είχε πει πως θα την καταργήσει και θα το κάνει μάλλον από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να τη θεωρήσουμε κλινικά νεκρή την TTIP και ευτυχώς. Υπήρχαν ήδη και ευρωπαϊκές αντιδράσεις όπως ξέρετε, η Γαλλία δεν την ήθελε για τους δικούς της λόγους, όχι προοδευτικούς. Αλλά και τα κινήματα και στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν την ήθελαν έτσι, για προφανείς λόγους. Και σε άλλα θέματα προσπάθησε να δώσει κάποια εσάνς κινησιανισμού με το πρόγραμμα υποτίθεται του, δεν ξέρω πόσων, ενός τρεις περίπου για επένδυση στις οικοδομές, δημόσια έργα και αύξηση της απασχόλησης από εκεί και οπότε, ναι, για δημιουργία θέσεων εργασίας και το καθεξής. Επίσης στην εξωτερική πολιτική οι θέσεις του ήταν πάρα πολύ αντιφατικές για σειρά θεμάτων, σε άλλα θέματα ήταν ούλτρα επιθετικός, για παράδειγμα λέει πως θα κυρώσει τη συμφωνία με το Ιράν και είχε 100% φιλοϊσραηλινές θέσεις στο Παλαιστινιακό. Άλλωστε και ο Αμερικανο-Εβραίος γαμπρός του Κούσνερ παίζει ρόλο, ήταν αυτός που έφτιαξε τις καλές σχέσεις με το Ισραηλινό λόμπι της Ουάσιγκτον, που αρχικά τον υποπτευόταν για αντισημιτισμό. Από την άλλη πλευρά είχε φιλιρινικές υποτίθεται θέσεις στο θέμα Συρία, να μην ανακατευόμαστε πολύ, να τα βρούμε κάπως με τη Ρωσία εκεί για να σταματήσει ο πόλεμος, να χτυπήσουμε το Ισλαμικό κράτος κλπ. Παρά την αντιφατικότητα όμως αυτή του ίδιου του Τραμπ και την ασχετοσύνη του βέβαια και για θέματα εξωτερικής πολιτικής και παρά τον καιροσκοπισμό του και ότι πήρε θέσεις για μια σειρά θεμάτων κάτω από την επίδραση της καιροσκοπικής λογικής, γενικά μπορεί να διακρίνει κανείς μια συνισταμένη σε αυτά που έχει πει και σε αυτά που το επιτελείο του από ό,τι φαίνεται προσανατολίζει, η οποία βεβαίως είναι πολύ επικίνδυνη. Για την εσωτερική πολιτική της Αμερικής, αλλά και για το πρότυπο που δίνει σε άλλες δυτικές χώρες, προβάλλει, έστω και ενστικτοδός και με αντιφάσεις ο Τραμπ, ένα πολύ επικίνδυνο συνδυασμό νεοφιλελευθερισμού στην οικονομία και ακροδεξιών θέσεων στα κοινωνικά ζητήματα, το λέω έτσι χοντρά, το οποίο τι να γίνει και παγκόσμιο πρότυπο των καπιταλιστικών χωρών, και να καλύψει το μεγάλο κενό ενσωμάτωσης, τη μεγάλη αδυναμία των αστικών τάξεων να ενσωματώσουν και να ηγεμονεύσουν πάνω στις καταπιεζόμενες και εκμεταλλευόμενες τάξεις. Τι εννοώ. Αφού δεν μπορούμε να τους δώσουμε ψωμί, δουλειά, ελπίδα πραγματική, να τους κερδίσουμε, να κερδίσουμε κάποια μικροαστικά στρώματα βεβαίως, με λιγότερους φόρους που θα είναι κυρίως για το κεφάλαιο, αλλά θα ωφελούν και ένα στρώμα της ανώτερης κυρίως μεσαίας τάξης, αλλά κυρίως να τους κερδίσουμε με πολέμους πολιτισμών που να στρέφει το ένα εναντίον του άλλου. Δηλαδή μετανάστες, μειονότητες και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι μόνο στην Αμερική. Δείτε στη Γαλλία των Φυγιών που βγήκε στον πρώτο γύρο των προγραμματικών εκλογών πρώτος, και πιθανότατα θα βγει και υποψήφιος της κεντροδεξιάς της Γαλλικής
στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Και είναι το πιο πιθανό, αν και κανείς δεν εμπιστεύεται στις δημοσκοπήσεις μετά από όσα έχουν γίνει, να αναμετρηθεί με τη Λεπέν για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Με τι πράγμα βγήκε ο Φιγιόν? Με αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό. Άγριο θατσερισμό στην οικονομική πολιτική. Δηλαδή, εκεί τον λένε Άγγλο της Γαλλίας. Όχι μόνο γιατί έχει Γαλλική γυναίκα, αλλά κυρίως γιατί έχει ένα θατσερισμό τελείως άγριο. Λέει πως θα κάνει 500.000 απολύσεις από το δημόσιο με το καλημέρα. Με το καλημέρα, αλλά στη διάρκεια της προεδρίας τέλος πάντων. Ότι θα κόψει δεν ξέρω πόσο τις δημόσιες δαπάνες. Ότι θα καταργήσει κατευθείαν το 35ωρο. Που βεβαίως έχει πετσοκοφτεί στη Γαλλία, αλλά κάτι έχει μείνει με κάποιο τρόπο. Θα πάει από 35-39 τις ώρες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα θα αφήνει μέχρι και 48 ώρες την εβδομάδα με ψηφιακές συμφωνίες. Θα τσακίσει τα συνδικάτα, θα κόψει τους φόρους της επιχειρήσης από το 35% στο 25% και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά, γιατί αυτή η αντιλαϊκή πολιτική προφανώς θα δημιουργήσει αντιδράσεις, προδοξεί να κερδίσει κόσμο και λαϊκά στρώματα. Με τις σκληρές θέσεις του για τα θέματα τα κοινωνικά. Δηλαδή, λέει πως είναι σαφώς αντίθετος με τους γάμους ομοφυλοφίλων που ήδη έχουν νομοθετηθεί στη Γαλλία, όπως ξέρετε, αν και δεν έχει πει ότι θα το ακυρώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει αυτό το θέμα. Ότι υπερασπίζεται τις αξίες της οικογένειας, με την Καθολική Εκκλησία μαζί, στις πορείες ήταν για αυτά τα θέματα. Με τους μετανάστες και αυτός έχει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή. Οι μουσουλμάνοι, ο κύριος αντίπαλός μας και ούτω καθεξής. Αυτό στην εσωτερική πολιτική και επί τη ευκαιρία ακόμα και τα ανοίγματα, τα κενσιανά για τα οποία σας μίλησα, τα δευτερεύοντα στην πολιτική του Τραμπ, είναι και αυτά ψεύτικα. Έτσι δεν είναι. Ο Ρούσβελτ έκανε προγράμματα επενδύσεων με το δημόσιο τομέα, που μένα στο κράτος μετά, στο δημόσιο δηλαδή, οι δρόμοι, οι γέφυρες, οι συγκοινωνίες και όλα αυτά, αυτός θέλει να τα δώσει στους ιδιώτες επιχειρηματίες, οι οποίοι θα σπάσουν τα διόδια, τα πανάκριβα μετά, με τεράστιες φοροαπαλλαγές, έτσι. Δηλαδή ένας κεϊνσιανισμός για τους πλούσιους, δεν είναι ένας κεϊνσιανισμός για τους φτωχούς. Τι θέλει τώρα ο Τραμπ και μέσα και έξω? Αυτό που συνοψίζει την φιλοσοφία του, δεν έχει φιλοσοφία σε εισαγωγικά έτσι, την ενστικτοδό, στην κεντρική γραμμή, και το ξανάπε τώρα στο διάγγελμά του το πρώτο μετά τις εκλογές, ήταν America First. Η Αμερική πρώτα σε όλες μας κινήσεις. Δεν πρόκειται για ένα πολιτικό ανατροπέα όπως τον εμφανίζουν μερικοί που θα καταργήσει την παγκοσμιοποίηση, θα καταργήσει τον ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. Δεν θα υπήρχε περίπτωση και να τον αφήσουν ακόμα και αν το ήθελε, που δεν το θέλει κάτι τέτοιο. Αλλά πρόκειται για ένα ρεύμα που το έχουμε δει και άλλες φορές στην ιστορία την Αμερικάνικη, ιδιαίτερα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που θέλει μια ορισμένη αναδίπλωση της Αμερικής από τις πολυμερείς διεθνείς της υποχρεώσεις και επεμβάσεις, προς όφελος μιας πολιτικής μονομερούς αμερικάνικου ηγεμονισμού, αλλά κάτ. Θα επεμβαίνουμε και μάλιστα με τον πιο σκληρό και ανισόπιτο υπηρετιστικό τρόπο, όπου γουστάρουμε, όπου μας συμφέρει, χωρίς να λογαριάζουμε κατά ανάγκη αν δυσαρεστήσουμε σε μάχους ή όχι, με έναν ομό πραγματισμό στηριγμένο στην ομίμη δύναμη. Δεν θα διαλύσει τον ΝΑΤΟ, αλλά εννοεί να τους βάλει να πληρώνουν περισσότερα τους συμμάχους και να μην πληρώνει η Αμερική όσα πληρώνει σήμερα. Δεν θα καταργήσει την παγκοσμιοποίηση και τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου όλες, αλλά αυτές που νομίζει ότι δεν εξυπηρετούν τα αμερικάνικα συμφέροντα και δεν τα εξυπηρετούν, γιατί η Αμερική βρίσκεται σε μια θέση ανάλογη με αυτή που ήταν τη δεκαετία του 70 στην αρχή, με την αρχή της κρίσης, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις δεκαετίες του 70 που σήμαιναν το τέλος του κενσιανισμού κλπ. Δηλαδή, έχει καταλήξει να θεωρεί πως η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως εξελίσσεται καταλήγει να έχει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα για την ίδια την Αμερικανική ηγεμονία. Και αυτό το βλέπει με τα τεράστια ελλείμματα που έχει απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές της. Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Γερμανία έχουν και τρεις πλεονάσματα απέναντι στην Αμερική, διευρυνόμενα μάλιστα. Από το μεγάλο στρατιωτικό βάρος που επομίζεται για αυτές τις επεμβάσεις και ούτω καθεξής. Αυτές οι τάσεις, δηλαδή μια ορισμένη αναδίπλωση της Αμερικής σε μια πολιτική αλακάρτ επεμβάσεων και μεταφοράς μεγαλύτερου βάρους στους συμμάχους τους, προϋπήρχαν, δεν είναι καινούργιες. Ήδη επί εποχής Ομπάμα. Ο Ομπάμα, όπως θυμάστε καταρχήν, ήταν ο πρόεδρος ο οποίος βγήκε με σύνθημα να φύγουμε ουσιαστικά από την Μέση Ανατολή, να όχι να φύγουμε τελείως, αλλά να απαγκιστρωθούμε από αυτές τις
αιματηρές επεμβάσεις που μας κοστίζουν πάρα πολύ και σε ηθικό κύρος της υπερδύναμης και σε έμψυχο υλικό αλλά και σε λεφτά, και να στρέψουμε το βάρος μας στην Ασία, όπου εκεί είναι ο κύριος ανταγωνιστής Αμερικής στον 21ο αιώνα, η Κίνα. Αυτή ήταν η βασική επαγγελία του Ομπάμα, γι' αυτό τον είχαν πει πρόεδρο του Ειρηνικού. Άλλο αν δεν μπόρεσε να την κάνει, βέβαια, διότι άλλα είναι τα σχέδια των ανθρώπων και άλλα γίνονται στην πράξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν και η δική του λογική. Και ενστικτοδός εκεί το πάει και ο Τραμπ. Θεωρεί δηλαδή και αυτός ότι δεν είναι η Ρωσία με την οποία βρίσκεται σε έντονη ψυχοπολεμική κατάσταση η Αμερική εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά μετά την κρίση στην Ουκρανία, δεν είναι η Ρωσία ο κύριος αντίπαλος πρόπτικα. Έχει πυρηνικά όπλα, είναι η μόνη χώρα που έχει πυρηνική ισοδυναμία με την Αμερική, είναι στρατιωτική υπερδύναμη σε αυτό το επίπεδο. Αλλά στο οικονομικό επίπεδο έχει μια οικονομία μικρότερη από τη Ιταλία και τη Καλιφόρνια, μια Αμερικάνικη πολιτεία. Ο κύριος αντίπαλος για αυτούς είναι η Κίνα, γι' αυτό δελεάζεται ο Τραμπ, οθείται προς τα εκεί, άλλο αν το κάνει, να προχωρήσει σε μια διόρθωση πορείας σαν και αυτό που έκανε ο Κίσιγκερ και ο Νίξον. Πάλι τη δεκαετία του 70 στις αρχές, όπου για να αντιμετωπίσουν τη Σοβιετική Ένωση, που για αυτούς τότε ήταν ο παρθμόν ένα γεωστρατηγικός αντίπαλος, εκείνη την εποχή, τα βρήκαν με την Κίνα, τη διπλωματία του Πινκ Πόγκ, και έπαιξε και ένα ρόλο αυτό στην εξέλιξη του ψυχρού πολέμου. Τώρα θα κάνουν από την ανάποδη ορισμένοι κύκλοι. Δηλαδή να τα βρουν με τη Ρωσία, όχι να τα βρουν να γίνουν κολυτάρια, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην σφαχτούν, να έχουν ένα modus vivendi και να αποτρέψουν μια Ρωσο-Κινέζικη συμμαχία που είναι ο μεγάλος εφιάλτης τους και κυρίως να αντιμετωπίσουν την Κίνα στην πορεία. Αυτή η διαπάλη είναι πολύ έντονη στον Αμερικανικό κατεστημένο. Όσοι παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια στην κρίση της Ουκρανίας, το Foreign Affairs, τα think tanks της Αμερικής, το ξέρουν. Ο Kissinger, που ήταν για τον οποίο μιλάγαμε πριν, ήταν εναντίον της Αμερικανικής πολιτικής στην Ουκρανία, σε αυτή ακριβώς τη βάση. Τι πάτε να κάνετε, εξωθείτε τους Ρώσους στην Κίνα. Και τώρα είναι συμβουλάτορος του Τραμπ. Πήγε και τον είδε στα 93 του χρόνια, αλλά δεν έχει Αλτσχάιμερ. Κάθε άλλο βγάζει βιβλία και βγαίνει στις τηλεοράσεις. Πήγε και το συμβούλεψε. Ο Ντέιβιντ Πετρέους, ο γνωστός που ήταν διευθυντής στη ΣΥΑ και εκπρόσωπος των Αμερικάνικων Ενόπλων Δυνάμεων και στο Ιράκ, και από ό,τι λένε ένας από τους κυριότερους υποψήφιους για υπουργός άμυνας του Τραμπ, είναι ακριβώς της ίδιας λογικής. Ότι πρέπει, βέβαια, λέει με μεγάλη προσοχή να προσεγγίσουμε τη Ρωσία για τους λόγους που σας είπα πριν. Σε ό,τι αφορά την... Επαναλαμβάνω, αυτά δεν σημαίνουν ότι θα είναι όπως και ο Φιγιόνι άλλωστε στη Γαλλία, παρότι όπως σας είπα είναι θατσερικός του σκοτωμού και είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και όλα αυτά, είναι ο κατεξοχήν ρωσόφιλος, ας το πούμε έτσι, πολιτικός στο γαλλικό πολιτικό κατεστημένο μαζί με τη Λεπέν. Ο Φιγιόνι έχει πει πως όχι μόνο ότι με τη Ρωσία δεν πρέπει να τα έχουμε άσχημα, αλλά πρέπει να καταργηθούν οι κυρώσεις. Από τη σκοπιά του γαλλικού υπεραλισμού βεβαίως, πως η γαλλική οικονομία χάνει από τις κυρώσεις. Ο μόνος που υποφελείται είναι η Αμερική. Έχει πει ότι ο πρώτος κίνδυνος, δεν το είπε τώρα προεκλογικά, αλλά το είπε πριν από μερικά χρόνια, ο πρώτος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι ο Αμερικάνικος υπεραλισμός. Και έχει ταχθεί ακόμα και υπέρ της συνεργασίας με τον Άσαντ απέναντι στο Ισλαμικό κράτος. Αυτά όλα δεν τους κάνουν βεβαίως περισσότερο προοδευτικούς. Ούτε τον Τραμπ ούτε τον Φιγιόν. Γιατί και οι δύο ο κοινός παρονομαστής τους είναι η έντονη αντισλαμική ιστερία, θα ευνοήσουν κάθε είδους στρατιωτικές επεμβάσεις και οι δύο ήταν υπέρ του πολέμου στη Λιβύη, κάθε πολεμικές επεμβάσεις στην περιοχή στο όνομα του Ισλάμ, κατά προτίμηση βέβαια χωρίς στρατιώτες στο έδαφος, με αεροπλάνα και με ντρόνς που σκοτώνουν και πρώτα σκοτώνουν μετά ρωτάνε και δεν έχουν απολύσει οι ίδιοι, έτσι. Όπως επίσης και τα μέτρα στο όνομα του Ισλάμ που κάνει στο ιστορικό των χωρών τους. Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων και το καθεξής. Το ερώτημα το επόμενο που πρέπει να δει κανείς είναι τι προϊονίζεται για την περιοχή μας αυτή η κατάσταση πραγμάτων και ιδιαίτερα η νίκη του Τραμπ. Χωρίς να είμαι απόλυτος, σας είπα και πριν ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Για τάσεις μιλάμε, που συνεπάρχουν τις αντίθετές τους και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν στην πορεία. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Τραμπ θα επιχειρήσει να συσφίξει καταρχήν γύρω του την αγγλόσφαιρα, τον αγγλόφωνο κόσμο, που ήταν και παραδοσιακή συμμαχή της Αμερικής και είναι πρώτα απ' όλα τη Βρετανία, ήταν υποστηρικτής του Brexit και από τους λίγους που το περίμεναν, έτσι, γιατί όσο
βάναυσος και τα λοιπά και αντιδραστικός και αν είναι, ένα πολιτικό κριτήριο έστω και ενστικτόδες το έχει. Δηλαδή πήγε στην Αγγλία, είχε κανονίσει ταξίδι στο γήπεδο γκολφ που έχει στη Σκωτία την επομένη του δημοψηφίσματος, στοιχηματίζοντας ότι θα έχει βγει και του βγήκε. Το υποστήριξε από την αρχή το Brexit και θα υποστηρίξει τη May, αν και κάνει υποτροποχές βέβαια, γιατί τώρα είπε στους άντρες να βάλουν πρεσβευτή στην Αμερική το Farage, τον ακροδεξιό του UKIP έτσι. Πράγμα που τη βουρήσε γιατί και οι άλλοι τώρα την Αμερική τη βλέπουν σαν. Εντάξει, σαν εντάξει, είναι μεν μεγάλη δύναμη, αλλά αισθάνονται, ξέρω εγώ, παιδί μου, ότι εμείς είμαστε η Αθήνα και μας έχει καταλάβει μεν η άξιση στη Ρώμη, την πρώτη θέση, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που θα οδηγούμε από το πίσω κάθισμα, γιατί αυτοί δεν ξέρουν και εμείς θα τους μαθαίνουμε. Τώρα λένε οι Αμερικάνοι ότι θα σας βάλω εγώ, θέλω αυτό πρεσβευτή, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτά τα χαριτωμένα της περίοδου αυτής, είναι βέβαιο πως θα επιχειρήσει με την Αγγλία μια πολύ στενή σχέση. Και σας θυμίζω ότι λίγο πριν το ευρώ, όταν ήταν να βγει το ευρώ, η Αμερικάνικη Γερουσία ήδη από τότε είχε συζητήσει να προτείνει στη Βρετανία να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάει στην ΑΦΤΑ μαζί με την Αμερική. Γιατί φοβότανε ότι μια γερμανογαλλική Ευρώπη θα ήταν, με το ευρώ θα ήταν απειλή για τα αμερικάνικα συμφέροντα. Μετά από όλα αυτά που έγιναν στο Ιράκ κλπ. Και την πολιτική διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράκ, αυτοί οι φόβοι καθησύχασαν να τώρα ξαναβγαίνουν. Θα επιχείρησε λοιπόν με την Αγγλία, με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά, όλα αυτά να φτιάξει ένα ενιαίο μπλοκ. Αυτό το μπλοκ υπάρχει ήδη, είναι αυτό που μας παρακολουθεί. Έτσι που παρακολουθεί και τη σημερινή μας ομιλία και τα τέτοια. Εντάξει, φυσικά αυτό γίνεται και με άλλους τρόπους. Αλλά γίνεται το έσελο και αυτά όλα, αυτές οι χώρες το έχουν το έσελο, έτσι, οι αγγλόφωνες χώρες. Παρακολουθούν ακόμα και το κινητό τηλέφωνο της Μέρκελ κλπ. Έτσι όπως ξέρετε. Λοιπόν, το πρώτο είναι η αγγλόσφαιρα. Να αφήσει δηλαδή να τραβηχτεί λίγο από τις υποθέσεις της συντηρητικής Ευρώπης, αποσπώντας την αγγλόσφαιρα, συν προσπαθώντας να διαμβολήσει την γερμανογαλλική ευρωπαϊκή, το γερμανικό ευρωπαϊκό κέντρο από τη Μεσόγειο, που είναι οι πιο ασταθείς χώρες από όλες τις απόψεις, κοινωνικά, πολιτικά κτλ. Αλλά ελπίζει ότι εκεί, λόγω της αντιπαλότητας που διαμορφώνει το ένα και περισσότερο απέναντι στη Γερμανία, μπορεί να υπάρξουν πιο πρόθυμοι σύμμαχοι. Και στην Ελλάδα το έχει εξασφαλίσει αυτό έτσι. Όπως είδατε και την πρόσφατη επίσκεψη του Ομπάμα εδώ. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι τάσεις από την πλευρά της Αμερικής και της Βρετανίας είναι πιθανό να δημιουργήσουν αντίστροφες κινήσεις για μεγαλύτερη, βαθύτερη ενοποίηση από την πλευρά της Γερμανίας, ίσως και της Γαλλίας. Αν και το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, μάλλον στην Γαλλία θα είναι δυνάμεις οι οποίες μιλάνε γιατί και η Λεπέν και ο Φιγιόν, αν δεν γίνουν ανατροπές, είναι και οι δύο υπέρ της Ευρώπης των Εθνών, ξέρω, τον κόλλο, δηλαδή η εθνική κυριαρχία και αυτά, όχι βαθύτερα, έχουν μεγάλη καχυποψία στην βαθύτερη ενοποίηση. Αλλά αν θέλουν να τη σώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλήρη κατάρρευση, ενδεχομένως να αναγκαστούν σε μια θυγή προς τα μπρος. Ήδη ψηφίσανε κάποιες πρώτες αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, που σημαίνει μεγαλύτερη βέβαια στρατιωτικοποίηση και πιο αντιδραστική στροφή της Ευρώπης. Υπάρχει το μεγάλο θέμα τι θα γίνει με τις τράπεζες, όπου ακόμα και η Deutsche Bank έχει άπειρους χαιρετούς στα ζητάρια της και κινδυνεύει με κατάρρευση και θα αναγκαστούν να πάρουν ορισμένα μέτρα βαθύτερης ενοποίησης εκεί. Εν πάση περιπτώσει να απαντήσουν στις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται με βαθύτερη ενοποίηση. Βέβαια αυτό είναι ένα εγχείρημα πολύ μεγάλου πολιτικού ρίσκου, διότι την ίδια στιγμή τα αντιέε αισθήματα, όχι πάντα αριστερά, και από αριστερά και από τα δεξιά, φουσκώνουν σε όλη την Ευρώπη. Ο Ρέντζι είναι πολύ πιθανό να χάσει το δημοψήφισμα στις 4 Δεκεμβρίου και η υποστήριξη της εξόδου από το ευρώ έχει τεράστια υποστήριξη στην Ιταλία γιατί υποστηρίζεται και πολύ μεγάλο κομμάτι της Ιταλικής Αστικής Τάξης. Κομφιντούστρια, στο πολιτικό βλέπετε Μπερλουσκόνη, Λίγκα του Βορρά, Χριστιανοδημοκράτες, Πέπε Γκρίλο, πολύ διαφορετικές δυνάμεις, σε αυτό στρέφονται προς τα εκεί. Και περιττό να πούμε πως έξοδος ενδεχόμενη της Ιταλίας από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωζώνη, θα είναι το τέλος του ευρώ, τουλάχιστον με τη μορφή του που το γνωρίζουμε, και θα ανοίξει και τεράστιο θέμα χρέους. Γιατί η Ιταλία έχει κάπου 103% χρέος, έτσι, και είναι η τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης, έτσι, μετά από τη Γερμανία και την Ιταλία. Δεν είναι ο Πασατέμπος που είναι το ελληνικό χρέος, είναι τρεις το χρέος της και. Τώρα, το θέμα συζήτησης. Εκείνο που μπορούμε με σιγουριά να πούμε είναι ότι εμφανίζονται πολύ μεγάλες ρογμές
στον κόσμο που ξέραμε μέχρι τώρα. Στον κόσμο 1989-90, ας το πούμε έτσι, που προέκυψε από τον νεοφιλελευθερισμό και μετά από την κατάρρευση των ανατολικών χωρών, που ήταν ο κόσμος της μιας αγοράς, της παγκοσμιοποίησης, της μιας υπερδύναμης και της μιας νεοφιλελεύθερης κοσμοπολιτικής σκέψης. Αρχίζουν να υπάρχουν ρήγματα που φαίνεται ότι θα δημιουργήσουν τεκτονικούς τεκτονικές δονείς σε αυτό το σύστημα. Το θετικό είναι ότι η παγκοσμιοποίηση και η περιφερειακή της έκφραση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζονται στα μάτια του κόσμου και ως μισητά πράγματα και ως καθόλου αδύνητες πραγματικότητες. Γιατί υπήρχε ακόμα και στην αριστερά, σε ορισμένα ρεύματά της, πολύ διαδεδομένη αντίληψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι καταρχήν θετικό πράγμα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι καταρχήν θετικό πράγμα, αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις, το διεθνισμό με κάποιο τρόπο έστω μέσα της αγοράς κλπ. Καταργεί τα σύνορα, όλα αυτά είναι ωραία πράγματα, αρκεί να του δώσεις προοδευτική κατεύθυνση. Πράγμα που αν γινόταν θα καταδίκαζε τα κινήματα να γίνουν η αριστερή πτέρυγα της νεοταξίτικης ιδεολογίας και συμπεριφοράς. Δεν καθόλου νομοτέλεια η παγκοσμιοποίηση, αν είναι η διεθνοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων και αν είναι η συγκεκριμένη μορφή της παγκοσμιοποίησης για την οποία μιλάμε, που είναι ένα υπεριαλιστικό πολιτικό σχέδιο. Κομμένο και ραμμένο πρώτα απ' όλα στα μέτρα της Αμερικής και της Γερμανίας για τα δεδομένα της Ευρώπης. Από αυτή την άποψη, είναι πιο εύκολο για τις δυνάμεις επαναστατικής αριστεράς να οικοδομήσουν και να μην προσκρούν σε τείχο συνείδηση των μαζών. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι το παγκοσμιοποίηση του αντιέ για την περίπτωσή μας από μόνο του, καθόλου δεν αρκεί. Δηλαδή από μόνο του, άμα το αφήσεις, θα πας στην ουρά από την άλλη πλευρά των ακροδεξιών ή εθνικιστικών ή ρατσιστικών δυνάμεων, οι οποίοι είναι άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, οι οποίοι διαφύγουν για την εργατική τάξη, καταλήγουν στο ηθικό εκφυλισμό της κλπ. Για να το πω χοντρά, ναι, μεν η αριστερά δεν έχει μέλλον εάν δεν υψώσει τη σημαία της αντιπαγκοσμιοποίησης και της αντιέ και του αντιευρώ, αλλά πρέπει να το κάνει με σαφείς ταξικούς, κοινωνικούς και ηθικούς, αν θέλετε, όρους. Όπως το 1930, στην κρίση του 1930, το σύστημα αυτό της παγκοσμιοποίησης που υπήρχε μέχρι τότε, και από ορισμένες απόψεις της παγκοσμιοποίησης εκείνης εποχής, από ορισμένες απόψεις, όχι ίσως από τις πιο βαθιές, αλλά την άποψη του παγκόσμιου εμπορίου ή των επενδύσεων στο εξωτερικό, ήταν ισχυρότερη από τη σημερινή, έτσι. Αυτό έσπασε. Ο κανόνας του χρυσού έσπασε. Η στροφή σε εθνοκεντρικές πολιτικές ανάπτυξη, επιβίωση κτλ. Είναι παγκόσμια τάση. Αλλά είχε τελείως διαφορετικές μορφές. Είχε τη μορφή των λαϊκών μετόπων, ας το πούμε έτσι, στη Γαλλία, είχε τη μορφή του New Deal στην Αμερική, είχε τη μορφή του σταχανοβισμού, ας πούμε, και του αναγκαστικής κολεκτιβοποίησης στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, δηλαδή, στο πραγματικό, όταν καταραίει ένας κόσμος, το τι απαντήσεις θα διαμορφωθούν. Είναι φανερό πως το θέμα αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη ευαισθησία, διότι και στην ελληνική αριστερά υπάρχει μερικές φορές μια τάση να θεωρούμε πως οτιδήποτε δυναμώνει τις ρογμές του υπάρχουν σύστημα είναι κατά ανάγκη προς όφελός μας. Θέλουμε να πέσει αυτός ο κόσμος, απλά να πέσει πάνω στα κεφάλια μας. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων που ζούμε δεν αρκούν συνθήματα ή κινήματα αντίστασης. Δηλαδή στην Αμερική, για παράδειγμα, αν κατέβαινε ο Ομπάμα τώρα, θα τις έπαιρνε τις εκλογές. Αυτό δείχνουν όλοι και όλες, η δημοτικότητά του ήταν 58% την ημέρα των εκλογών. Πρωτοφανές για πρόεδρο μετά από 8 χρόνια. Αν κατέβαινε κάποιος από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, ενδεχομένως και ο Σάντερς, παρότι ο Σάντερς ήταν πιο ακραία περίπτωση και τώρα ένας σοσιαλιστής για τα δεδομένα της Αμερικής είναι σαν να λέτε προσκερικός, ξέρω εγώ, τουλάχιστον, όχι λευκιστής. Λοιπόν, από το Βερμόντ, μια μικροσκοπική πολιτεία Αμερικανοεβραίος κιόλας που για πολλούς που έχουν τα φιλετικά και αυτά τα ρατσιστικές απόψεις είναι κόκκινο πανί κτλ. Θα ήταν πιο δύσκολο, αλλά έτσι λέγανε πως αποτιμούνταν τουλάχιστον ακόμα πιο πιθανό να βγει. Υπήρχε κόσμος, ειδικά από βιομηχανικές περιοχές, οι οποίοι από τσαντίλα για την Κλίντον ψηφίσανε Τραμπ, όχι χάρη στις ρατσιστικές και εθνικιστικές του θέσεις και τις μισογενικές και ό,τι άλλο μπορεί να πείτε, αλλά παρά αυτές τις θέσεις. Φυσικά μια απολύτικη και αυτοκαταστροφική αντίδραση, ας πούμε, που κανείς δεν μπορεί να την επικροτήσει. Αλλά θέλω να σας πω πως έτσι όπως είναι τα πράγματα, ένα απλό αντί
ή απλή αντίσταση σε αυτό που έρχεται και κινήματα δικαιωμάτων κτλ. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Φυσικά αν είμαστε στην Αμερική θα διαλυνόμαστε όλοι μαζί με αυτούς που κατεβήκαν στους δρόμους μετά την εκλογή του Τραμπ. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε αυτό. Αλλά έπρεπε να το κάνουμε με τη δική μας σημαία που να προτείνει χειροπιαστά πράγματα. Ο κόσμος θέλει στις σημερινές συνθήκες, δεν υπάρχει ισχυρή άρνηση χωρίς ισχυρή θέση. Ο κόσμος θέλει κάτι σφιχτό, θέλει κάτι σταθερό. Θέλει να του πεις, να του δώσεις απαντήσεις συγκεκριμένες στο πώς βλέπεις εσύ την αλλαγή στην Ελλάδα, τι θα παράγει αυτή η χώρα, για ποιον θα το παράγει, με την εξουσία πιανού θα το παράγει, ενάντια σε ποιον θα το παράγει, τι θέση θα έχει στον κόσμο. Θέλει απαντήσεις με άλλα λόγια, στα οποία δεν μπορούν να δώσουν, τις οποίες δεν μπορούν να δώσουν μόνο τα κινήματα των δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να δώσει και ένα αριστερό, λαϊκό, ριζοσπαστικό, επαναστατικό, θα έλεγα, κόμμα της σύγχρονης κοινωνικής ανατροπής. Αυτό εύκολα λέγεται, βέβαια, δύσκολα γίνεται, αλλά άμα δεν το έχεις μπροστά σου σαν ανάγκη, νομίζω ότι θα καθυλωθούμε σε χαμηλές πτήσεις. Είναι ώρα να. Το μέγεθος των προκλήσεων είναι τέτοιο που μας αναγκάζει και εμάς να ανεβάσουμε πιο ψηλά τις απαιτήσεις από τον εαυτό μας και τις προσπάθειές μας.